Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα παχύσαρκα άτομα και για τα άτομα τα οποία δυσκολεύονται πάρα πολύ να χάσουν κιλά. Θα δούμε εάν υπάρχει ένα υπόβαθρο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, ή αν απλά πρέπει να σταματήσουν να γκρινιάζουν και απλά να δουλέψουν, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και απλά είναι όλα στο μυαλό του καθενός και δικαιολογίες. Και αφορμή πήρα αυτό που έγινε με τον Λιάγκα πριν κάνα μήνα. Τώρα το δαγώ στο YouTube. Δεν είδα τι είπε ο Λιάγκας και αυτά, απλά είδα τη συζήτηση που έγινε και είπα να δώσω τη γνώμη μου, εντάξει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θέλω να ανακοινώσω ένα giveaway. Οπότε έχουμε 200 ευρώ, 100 και 100 σε 2 γαμάτους νικητές. Για να πάρουν προϊόντα της My Protein. Μπορείς να στακάρεις αν θες πρωτεΐνη για ένα ολόκληρο χρόνο ή απλά να πάρεις το σύμπαν όλο για ένα μήνα. Να το παίξεις έτσι γι' όλο. Πώς θα λάβεις συμμετοχή? Με το link κάτω στην περιγραφή. Είναι πολύ εύκολο να λάβεις συμμετοχή και οι πιθανότητες να νικήσεις δεν είναι τόσο χαμηλές. Γιατί οι μισοί χρησιμοποιούν δεύτερο και τρίτο mail, όπου το καταλαβαίνουν και τους μπανάρω. Οι άλλοι μισοί απλά γράφουν λάθος το mail τους. Οπότε αυτοί που δεν έχουν κάνει κάποιο από αυτά τα δύο είναι πολύ λίγοι. Ακόμα και αυτοί, άμα σου στείλω ένα μήνυμα, μπορεί να μην το απαντήσει καν. Μπορεί να στείλω 10-20 μηνύματα μέχρι να απαντήσει ένας και να βρω ένα νικητή. Εντάξει. Οπότε απλά έχει λίγο το νου σου και θα νικήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, όπως είπα, link κάτω στην περιγραφή. Οπότε ας επιστρέψουμε στο βίντεο. Λοιπόν, όπως είπαμε, για να δούμε εάν υπάρχει ένα υπόβαθρο και εάν όντως μερικά άτομα δυσκολεύονται να χάσουν κιλά, ποιος είναι ο λόγος ή αν όλα είναι στο μυαλό τους και δικαιολογίες που δημιουργούν απλά για να μην αφήσουν πίσω τις κακές τους συνήθειες. Οπότε αυτό που θα σου πω εγώ είναι ότι ναι, υπάρχει ένα υπόβαθρο και ένας λόγος όπου μερικά άτομα έχουν ένα τρομερό μειονέκτημα στο να χάνουν κιλά. Ήμουνα και εγώ σε αυτή τη θέση, είχα αρκετά παραπανήσια κιλά, τα οποία έχω χάσει τώρα, εντάξει, και είμαι σε μια θέση να μιλήσω. Ας πούμε, έβλεπα τους φίλους μου οι οποίοι μερικοί δεν προσπαθούσαν καν και ήταν γαμάτοι σε ένα υγιές βάρος, κομμάτια, φέτες, είχαν και μια μυϊκότητα. Και έβλεπα τον εαυτό μου να κάνω αυτά που κάνουν αυτοί και λίγα παραπάνω και να μην έχω τα αποτελέσματα που είχαν αυτοί. Και μέτρωγε και έλεγα γιατί. Ωραία. Τώρα, για να δούμε τους λόγους. Ένα είναι ψυχολογικοί οι λόγοι. Εντάξει, είναι το πώς σε μεγάλωσαν, τι συνήθειες έχεις αποκτήσει από τους δικούς σου. Εάν είσαι παιδί που πάντα τελειώνει το πιάτο του και αυτό είναι κάτι, ήταν κάτι καλό και σου λέγανε όλοι μπράβο και χαιρόσουν και απλά έτρωγες. Είτε είναι υπόβαθρο από την κατοχή, είτε απλά ξεσπάς στο φαγητό, ξεσπάς τα συναισθήματά σου. Η ζωή σου είναι όλη χάλια και βρίσκεις παρηγορία στο φαγητό, χάνεις τον έλεγχο των πράξεων σου. Τέλος πάντων, ψυχολογικοί λόγοι. Εντάξει, μόνο και μόνο από άποψη ψυχολογίας, ναι, μερικά άτομα δυσκολεύονται πολύ περισσότερο από κάποια άλλα να πούνε όχι στο φαΐ και να σηκωθούν, να γυμναστούν κλπ. Ωραία. Μετά, έχουμε κάποια ασθένεια η οποία υπάρχει από κάτω, κάποια πάθηση, νόσημα. Μπορεί να είναι ο θυροειδής σου να μην λειτουργεί καλά, χασιμότο, χιλιάδες ασθένειες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση κιλών. Αύξηση κιλών, μείωση του μεταβολισμού. Ακόμα και αν είναι μια μικρή μειονότητα αυτή, υπάρχει. Εντάξει, άμα είναι 1%, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το ότι δεν υπάρχει αυτό το 1%. Ωραία. Και μπορεί να σε επηρεάσει εσένα. Θα μπορούσε, αν έχεις μιλήσει με έναν γιατρό και αν έχεις κάνει εξετάσεις. Όχι έτσι όμως, έχω υποθυροειδισμό ή βαρικό καλώδιο ή δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να έχεις μιλήσει με κάποιον γιατρό, να έχεις πάρει μια διάγνωση και λογικά θα έχεις πάρει κάποια φάρμακα να το καταπολεμήσεις. Αλλά σίγουρα πάλι θα είσαι σε ένα μειονέκτημα. Και ο τελευταίος λόγος έχει να κάνει με την εργοφυσιολογία μας, δηλαδή με τους ιστούς που έχουμε μέσα μας, οι οποίοι μετριούνται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Για να μην τα πω λόγο, έχουν να κάνουν με τα λιποκύτταρα, πόσο γεμάτα είναι τα λιποκύτταρα. Όσο περισσότερα λιποκύτταρα έχουμε πάνω μας, τόσο πιο δύσκολο είναι να πούμε όχι σε φαγητό. Οπότε τα λιποκύτταρα δεν μειώνονται, μόνο πολλαπλασιάζονται. Εάν στην παιδική σου ηλικία ήσουν υπέρβαρος ή παχύσαρκος, πολύ πιο πιθανό είναι να είσαι και στην ελληνική ζωή σου. Και για να σου δώσω μερικούς αριθμούς, το 85% των παχύσαρκων παιδιών μεγαλώνουν να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες. Και αν είσαι ένα άτομο που είσαι παχύσαρκος, το να χάσεις 10 κιλά, το να χάσεις μερικά κιλά είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο από έναν ο οποίος δεν είναι παχύσαρκος και απλά θέλει να χάσει λίγα κιλάκια. Okay. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο πεινάς, την αίσθηση της πείνας και ουσιαστικά είναι μερικές ορμόνες και για να μην τα πω λόγο, όπως είπα, έχει να κάνει με τα λιποκύτταρα. Ωστόσο, δεν τελειώνει το βίντεο εδώ, παιδιά, και η απάντησή μου στην όλη συζήτηση είναι ναι, όντως, αλλά. Δηλαδή, ναι, όντως βρίσκεσαι σε μια μειονεκτική θέση, αλλά τι θα κάνεις γι' αυτό. Okay. Ας μελετήσουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο δρομείς. Ο ένας είναι κοντός, ο άλλος ψηλός. Έχουν τον ίδιο προπονητή, κάνουν ακριβώς τις ίδιες προπονήσεις, κοιμούνται τις ακριβώς ίδιες ώρες και η ζωή τους είναι ολοίδια, τρώνε ακριβώς τα ίδια φαγητά που τους λέει ο προπονητής.
Έρχεται η μέρα του αγώνα, κάνουν τον αγώνα ο κοντός δρομέας, τα πάει πολύ χειρότερα από τον ψηλό δρομέα. Πάει ο κοντός δρομέας στον προπονητή και του λέει: «Ρε coach, τι συνέβη, γιατί έκανε ακριβώς τα ίδια που έκανε και ο άλλος ο ψηλός δρομέας, γιατί εγώ το πάτωσα και αυτός τα πήγε τόσο πολύ καλύτερα». Και ο προπονητής θα το σκεφτεί και θα του πει: «Μάλλον επειδή εσύ έχεις πιο κοντά πόδια». Οπότε, ο δρομέας εδώ έχει δύο επιλογές μπροστά του. Ή θα τα παρατήσει και θα αποδεχτεί τη μοίρα του, ή θα προσπαθήσει πιο σκληρά. Εάν ρωτήσει οποιοδήποτε αθλητή, έχεις αυτό το μειονέκτημα, το έχεις αναγνωρίσει. Τι κάνεις για αυτό το μειονέκτημα, τι θα σου πει? Θα σου πει: «Προσπαθώ να το βελτιώσω και προσπαθώ ακόμη πιο πολύ από όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν αυτό το μειονέκτημα». Οπότε, στην περίπτωση του κοντού και του ψηλού δρομέα, αυτό που καταλαβαίνει ο κοντός δρομέας είναι ότι το να κάνει ακριβώς αυτά που κάνει ο ψηλός δρομέας δεν είναι αρκετά. Πρέπει να κάνει τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Ακόμη πιο σκληρές προπονήσεις, ακόμη πιο πολύ χρόνο να αφιερώσει σε αυτό το άθλημα και ακόμη καλύτερα να τρώει και να κοιμάται. Και μετά θα έχει μια ελπίδα να νικήσει στο ψηλό δρομέα. Και στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία ο λόγος, σημασία έχει αυτό που κατάφερες. Δεν έχει σημασία, δεν θα πει κάποιος: «Ο κοντός δρομέας βγήκε τελευταίος, αλλά σου δώσουμε ένα μετάλλιο για την προσπάθεια». Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ή βγαίνεις πρώτος και παίρνεις μετάλλιο, δεν βγαίνεις πρώτος και δεν παίρνεις μετάλλιο. Και κάπως έτσι είναι και με τη ζωή. Okay. Οπότε, για να επανέλθω, ναι, είσαι σε μειονεκτική θέση, ναι, είναι πιο δύσκολο. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που τώρα που το γνωρίζεις, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά να προσπαθήσεις περισσότερο και πιο σκληρά. Και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά, δεν έχει να κάνει με την ασχήμια, έχει να κάνει με το αν είσαι υγιής ή δεν είσαι. Και γενικά στη ζωή σου θα πας πολύ μπροστά εάν δεν κατηγορείς τους άλλους και απλά κατηγορείς τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν ρίχνεις πάντα το φταίξιμο στους άλλους, αλλά ρίχνεις το φταίξιμο στον εαυτό σου. Ακόμα και αν φταίνει άλλοι, να σκέφτεσαι τι έκανα εγώ λάθος για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Okay. Οπότε αντί ας πούμε, να κάθεσαι να κατηγορείς, για παράδειγμα, τους γονείς σου οι οποίοι σε τάιζαν περισσότερο από όσο έπρεπε και γι' αυτό έχεις τα παραπανήσια κιλά, πες: «Τώρα που έχω τα παραπανήσια κιλά, γιατί ίσως ναι, όντως με τάιζαν περισσότερο οι γονείς μου από όσο έπρεπε, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, πώς μπορώ να το καταπολεμήσω αυτό το πρόβλημα». Και αφού ξέρεις ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, τώρα δεν έχεις κάποια δικαιολογία για να μην προσπαθείς περισσότερο. Οπότε, αν σου πω γιατί δυσκολεύεσαι με τα κιλά σου και μου πεις: «Η ζωή ήταν άδικη σε μένα», θα σου πω: «Ναι, αφού το ξέρεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσεις ακόμη περισσότερο». Δηλαδή, είσαι ένα βήμα μπροστά. Εάν μου πεις: «Δεν ξέρω», θα σου πω: «Ναι, είσαι σε μειονεκτική θέση με τους άλλους, άρα πρέπει να προσπαθήσεις πιο σκληρά. Εσύ είσαι ένα βήμα παραπέρα». Οπότε, ναι, αυτό σημαίνει, για να μην τα πω λόγο, ότι ναι, όντως είσαι σε μειονεκτική θέση. Το μόνο που σημαίνει αυτό είναι ότι πρέπει να δουλέψεις πολύ πιο σκληρά από κάποιον που δεν είναι. Και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώντε αυτό το like, αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο μου γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να λάβετε συμμετοχή στο giveaway. Θα τα πούμε κάποια άλλη μέρα. Με το καλό. Peace out.